Ραφαέλο Σάντσιο η σχολή των Αθηνών, καθώς βλέπουμε το πίνακα, ο γυρεότερος με τα άσπρα μαλλιά είναι φυσικά ο Πλάτων, δάσκαλος του Αριστοτέλη που βρίσκεται εξ αριστερών του, δεξιά στην εικόνα, και ο Ραφαήλ, όπως ο ίδιος έχει εξηγήσει, έχει απεικονίσει ως Ηράκλητο, εδώ δηλαδή τον ως Ηράκλητο, στο χαζόμενο, εδώ στην πέτρα, τον ίδιο τον Μιχαήλ Άγγελο, τον φίλο του, επειδή ακριβώς τον είχε ακούσει να χρησιμοποιεί την γνώμη του Ηρακλήτου ότι δεν είναι δυνατόν να μπούμε στο ίδιο ποτάμι δύο φορές. Αυτή η ρευστότηση των πραγμάτων και η μοναδικότηση, η φευγαλαιότητα της στιγμής ήταν απόλυτα κατανοητή φυσικά από έναν μεγάλο καλλιτέχνη σαν τον Ραφαήλ, ο οποίος είχε επίγνωση, θα έλεγε κανείς ότι είχε προαίσθημα ότι θα πεθάνει νέος και πέθανε 34 μόλις ετών, μάλλον δολοφονημένος από ένα πορνίδιο, μια φορναρίνα, μια φουρνάρισα πιτσιρίκα που μάλλον τον δολοφόνησε για να του πάρει 1000 δουκάτα, ένα γελίο δηλαδή ποσό σχετικά με την μεγαλοφία του Ραφαήλ και τις παραγγελίες που θα έκανε μέχρι το τέλος της ζωής του αν ζούσε. Και σαν να το ξέρω ο Ραφαήλ και έλεγε στον Μιχαήλ Άγγελο ότι στην σύντομη ζωή μου αυτό θα είναι το αριστούργημά μου, η σχολή των Αθηνών. Εσένα θα σε απεικονίσω, λέει, σαν Ηράκλητο. Και θυμίζω βέβαια εδώ ότι ο Κράτης των Αθηνών έλεγε, πηγαίνοντας ακόμα πιο πέρα από τον Ηράκλητο, ότι όχι μόνο δύο φορές δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα ποτάμι, αλλά ούτε καν μία, επειδή είναι τόσο πολύ ρευστά τα πράγματα. Ο Κράτης δεν μίλαγε καθόλου για να μην δεσμευτεί, αφού όλα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, και απλώς κουνούσε το δάχτυλό του. Εδώ ο Ραφαήλ απεικονίζει τον εαυτό του σαν έναν από τους δύο αυτούς νεαρούς που κάθονται και κοιτάνε, είτε αυτός με τον άσπρο χιτώνα στο μάρμαρο, στην κολόνα ακριβώς, στον κιονόκρανο με το άσπρο τουρμπάνι, ή ακριβώς ο επόμενος που κοιτάει προς τα μας και που είναι πιθανότερο να είναι αυτός ο Ραφαήλος. Απεικονίζει τον εαυτό του όπως κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες με κάποιο τρόπο, και ο Χίτσκοκ έβαζε τον εαυτό του στις ταινίες του, και εγώ, αν μου επιτρέπει η μετριοφροσύνη μου, να λέω ότι μερικές φορές βάζω τον εαυτό μου με κάποιο τρόπο, είτε σαν υπογραφή, είτε πολλές φορές στα βιβλία μου, δεδομένου ότι δεν μπορώ να ζωγραφίσω, ούτε θέλω να γράψω ποίηματα ή δεν μπορώ να φτιάξω μουσική. Πολλές φορές δένοντας τα βιβλία μου με ένα απλό πλαστικό για να μην τα βρέχει ο υδρότας ή η σκόνη και λερώνονται, βάζω κάτι επάνω στα εξώφυλλα για να μου θυμίζει όχι τόσο την ημερομηνία της αγοράς όπως κάνουν πολλοί άλλοι άνθρωποι, όσο το περιεχόμενο του βιβλίου. Αλλάζω τον τίτλο, τον κάνω πιο σύμφωνο με τα δικά μου τα ενδιαφέροντα, με τις δικές μου τις εντυπώσεις κτλ. Κτλ. Μετά από όλα αυτά θα αλλάξω την σχολή των Αθηνών για να βάλω έναν άλλο πίνακα, ο οποίος θα εκφράσει κατά κάποιο τρόπο αυτήν την καταπληκτική κοσμογονία στην ιστορία, η οποία δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στην αρχαία Αθήνα, συνεχίζεται και σήμερα, και με το φτωχό μας τρόπο προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτήν. Περίεργο ότι ο Σάντσο ο Ραφαήλος δεν περιέλαβε το Σοκράτη σε αυτόν τον πίνακα, όπως κάνω εγώ εδώ, απεικονίζοντας την αφεντιά μου σε μια σκηνοθετημένη φωτογραφία
του 1999 που είχε την καλοσύνη να μου τραβήξει, όπως του υπέδειξα, ο γνωστός σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Στέλιος Ροδαρέλης, η Στυλ. Εγώ θεωρώντας ότι έχει δίκιο, νομίζω, ο Νίτσε να θεωρεί τον Σοκράτη ως τον τελευταίο προσοκρατικό φιλόσοφο, και πολύ ορθά η φιλοσοφία χωρίζεται σε προπλατωνική και μεταπλατωνική, επειδή ο Πλάτωνας έκανε αυτή την τεράστια αναστάτωση, όχι καθαρά θετική, σε πολλές φορές, σε πολλά σημεία αρνητική ή και καταστροφική, θα έλεγα εγώ. Φυσικά αυτό θα το αποδείξω σε ένα ειδικό βιβλίο επ' αυτού, δεν είναι δυνατόν να το κάνω τώρα. Απλώς θυμίζω ότι εγώ, σαν Διονύσης Λιάρος, σε αυτή την ηλικία που απεικονίζομαι εδώ, δηλαδή περίπου 55 χρονών, 56, αναγκαζόμενος να ενσκύψω στα πρωτότυπα πια κείμενα και όχι να διαβάζω αυτά τα ιδιαστικά σχόλια του ενός και του άλλου, τα οποία είναι ανόητα αν κρίνουμε ότι ο Τέιλορ, ο πλατωνιστής που βγήκε στα ελληνικά, ο ογκώδης τόμος του Πλάτωνα από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας του 1926 της Οξφόρδης, λέει αρλούμπες. Αρλούμπες δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει τις πλαστογραφίες του Πλάτωνα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας και η οσδήποτε επαρκής αναγνώστης εντοπίζει. Δηλαδή στον Κρατήλο, ας πούμε, εκείνη η λάσπη που ρίχνει με το καντάρι κατά του Ομήρου, των γυναικών, του Σοκράτους, του Έκτορα, της Ανδρομάχης κτλ, λέγοντας ότι το αγοράκι του ο Έκτορας το είχε ονομάσει Αστιάνακτα, δηλαδή προστάτη της πόλης, αν είναι δυνατόν να ήταν τέτοια ψωνάρα ο Έκτορας, και οι γυναίκες της Τρίας από ανοησία το ονομάσανε Σκαμάνδριο, Γιαννάκη δηλαδή, από ένα ποτάμι απλό. Φαίνεται ότι όλο αυτό είναι μία κατασυκοφάντηση των πάντων και κυρίως του Ομήρου και του Έκτορα και της Ανδρομάχης, διότι είναι ακριβώς ανάποδα τα πράγματα. Ο Έκτορας έχει ονομάσει το γιο του ταπεινότατα, με μετριοφροσύνη, τον έχει ονομάσει Σκαμάνδριο, Γιαννάκη δηλαδή, από το παρακείμενο ποταμό. Και όλοι οι Τρώες, άνδρες και γυναίκες, όχι μόνο οι άνδρες ή μόνο οι γυναίκες, οι πάντες, όλοι οι Τρώες, ονομάζουν το γιο του, το νεογέννητο, τον ονομάζουν αστιάνακτα από ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα, επειδή ο πατέρας είναι ο προστάτης της πόλης. Αυτούνού φυλάνε τα γόνατα και τα πόδια κάθε μέρα, οικετεύοντάς τον να το σώσει, να τους σώσει από τους Δαναούς και την οργή του Αχιλλέα και των άλλων. Επομένως, αυτή την φοβερή πραγματικότητα που τη λέει μέσα σε ένα απλό στίχο στο Ζήτα της Ιλιάδας ο Όμηρος, ο πατέρας πραγματικά των Ελλήνων, ο Πλάτωνας την παραποιεί συνειδητά, διότι μία σελίδα παρακάτω το διορθώνει. Δεν είναι παραμνησία πραγματική, είναι μία λαθροχειρία δολοφονική που το πιάνουμε, ένας προσεκτικός αναγνώστης το πιάνει σήμερα red-handed, με το αίμα στα χέρια, δηλαδή επ' αυτοφόρο να έχει κάνει την φοβερή λασπουριά και ρετσινιά για να προχωρήσει. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα γίνονται μπροστά στα μάτια μας, ή χτίζει την εξωφρενική επιχειρηματολογία στον ευθύφρονα και τα λοιπά, λες, μα τι χρειαν άλλων μαρτύρων έχουμε για να συμπεράνουμε ότι ο Πλάτωνας κατασυκοφαντεί το Σοκράτη. Επομένως ο Σοκράτης είναι ο τελευταίος προσοκρατικός φιλόσοφος, δηλαδή στη μεγάλη παράδοση του Εμπεδοκλέους, του Ξενοφάνους, του Ηρακλήτου, του Ζήνωνος και τα λοιπά και τα λοιπά, του Πυθαγόρα και όλων αυτών, ενώ αντιθέτως από τον Πλάτωνα και πέρα αρχίζει η κατάπτωση, εκτός βεβαίως από την αριστερά, την σοκρατική αριστερά, της οποίας επιφανέστερο μέλος είναι ο Αντισθένης, ο μαθητής, θα λέγαμε ο χίπης μαθητής του Σοκράτους, και μετά από τον Αντισθένη είναι ο Διογέννης ο Κυνικός, και μετά είναι ο Αλέξανδρος και όλη η μεγάλη σχολή, κατά κάποιο τρόπο του μεγάλου Αλεξάνδρου, που επηρεάστηκε
από τους κυνικούς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Θα αλλάξω αυτήν την φωτογραφία που τη θεωρώ την πιο πετυχημένη της ζωής μου και φυσικά την έβγαλα έχοντας κατά νου τον δύστιχο Νίτσε και πόσο λάτρευε τον Σοκράτη και την ταύτισή του με τον μεγάλο σοφό, την αλογόμυγα αυτήν της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Και θα βάλω άλλη εικόνα για να διαβάσω για τον Σέξπιρ και τα τόσα θέματα που θέλω να θίξω. Λαγή της ίδιας φωτογραφίας, θα ήθελα να πω εδώ, για να μην υπάρχει διακοπή στη ροή των εικόνων, ότι ο Σοκράτης για μένα εκφράζει, όπως θα λέγε ο Πόπερ, χωρίς να συμφωνώ σε όλα με τον Πόπερ, διαφωνώ μαζί του κάθετα στην μείωση που κάνει του ιστορικισμού, όπως και στην ανατριχιάζω με την προσήλωσή του στο χριστιανισμό, έτσι ή αλλιώς, αλλά συμφωνώ με τον Πόπερ όταν θεωρεί ότι ο Σοκράτης εκφράζει τις μεγάλες μέρες, τις μεγάλες περιόδους της ανθρωπότητας, οι οποίες δεν είναι συνεχείς, είναι διακοπτόμενες. Θα έλεγε κανείς ότι κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε η παρομοίωση, ας πούμε, αν καταλαβαίνω καλά τον Πόπερ, είναι η ανθρωπότητα σαν να είναι ένα σταυρόλεξο του οποίου τα μαύρα, κατά κάποιο τρόπο, είναι περισσότερα από τα άσπρα και, εν πάση περιπτώσει, τα μαύρα, που είναι οι σκοτεινές περίοδοι της ανθρωπότητας, είναι διάσπαρτα παντού και αφού βάλουμε τα άσπρα, τα οποία πρέπει να βάλουμε και είναι ο Σοκράτης, ο Ιησούς, όλοι όσοι υποστήριξαν την ανοιχτή κοινωνία, απομένει μετά το μαύρο, τα μαύρα τετράγωνα που είναι οι υποστηρικτές της κλειστής κοινωνίας, όπως είναι ο Πλάτωνας και πολλοί άλλοι, η Ιερά Εξέταση, η μυσαλλοδοξία γενικά. Οπότε, σύμφωνα με το μοντέλο του Πόπερ, δεν υπάρχει ένα μοντέλο απλό για να καταλάβουμε ποιες περίοδοι ήταν μεγάλες και ποιες μικρές, ποιες έδωσαν μάχη για την ανοιχτή κοινωνία και ποιες έδωσαν μάχη για την κλειστή κοινωνία. Μπορεί να το καθορίσει κανείς απλά εξετάζοντας τα φαινόμενα με το πνεύμα αυτό. Η φωτογραφία μου αυτή, επειδή συνηθίζω να σχολιάζω τις φωτογραφίες και ό,τι δείχνω, θα πω ότι κατά μία πανουργία του λόγου στην ιστορία, όπως τα έλεγε ο Έγελος, η καταπληκτική αυτή φωτογραφία του Σοκράτη δεν βρίσκεται σε κάποιο κουλτουριάρικο βιβλιοπωλείο, ούτε στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά βρίσκεται σε ένα ταπεινό μαγαζί που πουλάει γυναικεία ρούχα, ονόματι Εμπόριο, στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Χέιντεν. Βεβαίως υπάρχει ο Σοκράτης, είναι φωτογραφία του Σοκράτους, του αγάλματος, του σκεπτωμένου έξω από την Ακαδημία Αθηνών. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να πάει κανείς να φωτογραφηθεί με το άγαλμα, πράγμα που το έχω επιχειρήσει εγώ, αλλά επειδή είναι ψηλά, είναι τεχνικά δύσκολο, αν όχι δυσχερέστατο, να φωτογραφηθεί κανείς επαρκώς με τον μεγάλο σοφό, τον μεγαλύτερο φιλόσοφο της ιστορίας και ίσως τον μεγαλύτερο άνθρωπο της ιστορίας, αν έχει δίκιο ο Νίτσε που θεωρούσε ότι στο μέλλον πιθανότατα η Καινή Διαθήκη να αντικατασταθεί με τα απομνημονεύματα περί Σοκράτους. Γιατί φυσικά, στο μέτρο που συγκρίνουμε αυτές τις δύο προσωπικότητες, είναι ασυγκρίτως σημαντικότερη η προσωπικότητα του Σοκράτους από ότι η μυθική του Ιησού, η οποία έχει κατασκευαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον Παύλο, πάνω σε όλη αυτή την εβραϊκή καταθλιπτική τελετουργία, με αναφορά σε όλα αυτά τα καταθλιπτικά, ιδιοψυχαναγκαστικά,
ανόητα έθιμα των Εβραίων. Μπορεί βεβαίως να τα χλεβάζει αυτά ο Ιησούς, αλλά δεν πάβει, όσο και αν επαναστατεί απέναντί τους, να είναι ένα είδος εχμαλώτου τους. Με την έννοια ότι εάν ορίζεσαι έστω και αρνητικά προς το α, είσαι αντιάλφα, δεν είσαι κάτι άλλο.